να μας την εξηγήσει. Λοιπόν, πρόκειται για δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή νομοθεσία. Δηλαδή, μπαίνουν στην Κυπριακή νομοθεσία. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι, και πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρετε κι εσείς και ο κόσμος, να κάνουμε ένα σχεδιασμό όλων των δραστηριοτήτων στη θάλασσα και στην παραλία. Πού βρίσκονται οι διάφορες δραστηριότητες, πού βρίσκονται οι φυσικές οι περιοχές που πρέπει να προστατευτούν, τι θέλουμε να σχεδιάσουμε στη θάλασσα, πώς θέλουμε να αναπτυχθούν οι ακτές. Πρέπει να γίνει και με βάση τις δύο κατευθύνσεις παραμέτρους, είμαστε υποχρεωμένοι να τους κάνουμε και μια χαρτογράφηση. Δηλαδή είναι μια πολύ συγκεκριμένη ενέργεια που θα προκύψει να υλοποιηθούν αυτές οι δύο νομοθεσίες, οδηγίες. Σημαίνει ότι αποφεύγονται ανεξέλεκτες αναπτύξεις, αποφεύγονται παρανομίες στην παραλία, διότι οτιδήποτε θα γίνει, είτε υπάρχουν κρεβατάκια, είτε θα γίνει μια ράμπα αναπήρων, είτε θα γίνει ένα γήπεδο του βόλεϊ, είτε θα υπάρχει ένα γκιόσκι, είτε θα υπάρχει ένα master plan πάνω στην παραλία για να δημιουργηθούν, ξέρω εγώ, άλλες δραστηριότητες, είτε θα υπάρχουν διάβλοι σκαφών, είτε θα υπάρχουν θαλάσσια αθλήματα, είτε θα υπάρχουν ηχθειοτροφία, είτε θα υπάρχει, είτε αφορά λιμάνια, αλευτικά καταφύγια. Οτιδήποτε βλέπετε, με άλλα λόγια, στην παραλία και στη θάλασσα, στο κομμάτι που συνορεύει με την ακτή, θα πρέπει να νοικοκυρευτεί. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε κάνει ποτέ στην Κύπρο.